Φίλοι μου τοξότες, γεια σας. Η συγκεκριμένη διέλευση θα επηρεάσει τον 4ο ηλιακό σας οίκο, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι μια αρκετά σημαντική διέλευση για σας, επειδή είναι γωνιακή στο γενέθλιο χάρτη σας. Εάν έχετε πλανήτες σε αυτόν τον οίκο του γενεθλίου οροσκοπίου σας, θα θελήσετε να σκεφτείτε πώς αυτή η διέλευση μπορεί να χρωματιστεί από την παρουσία τους εκεί. Συναισθηματικά είναι μια βαριά στιγμή για τον συνήθως αισιόδοξο τοξότη. Δεδομένης της στενότητας που προκαλεί η επίσκεψη του Κρόνου στους περισσότερους οίκους, αυτή μπορεί να είναι μια περίοδος όπου μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες προκλήσεις σχετικά με την έλλειψη, την ανεπάρκεια, τον φόβο, το άγχος ή την κατάθλιψη σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη ζωή στο σπίτι σας. Ίσως θα υπάρξουν ζητήματα σχετικά με την ασθένεια ή ακόμη και το θάνατο ενός μέλους της οικογένειας ή ακόμη και έναν χωρισμό ή διαζύγιο γονέων. Ο χρόνος για να αναπτύξετε τη συναισθηματική κυριαρχία έφτασε και δεν υπάρχει διαφυγή από αυτό. Επιπλέον, αυτή η διέλευση θα σημάνει αύξηση των καθηκόντων και των ευθυνών με την οικογένειά σας. Πρέπει να φροντίσετε κάποιον ή απλώς να εκτελέσετε επιπλέον καθήκοντα. Ή ακόμη, να αναδιαμορφώσετε ή να φτιάξετε πράγματα γύρω από το σπίτι. Γενικά, θα νιώσετε ότι οι δουλειές και οι υποχρεώσεις δεν έχουν τέλος. Η πιο αρνητική πλευρά αυτής της διέλευσης έχει να κάνει με τους συναισθηματικούς πόνους και τις πληγές που θα βγαίνουν στην επιφάνεια από την παιδική ηλικία. Αυτό θα απαιτήσει θεραπεία, πρακτικές διαλογισμού και ουσιαστική εργασία με τον εαυτό σας, προκειμένου να είστε ευτυχισμένοι και ασφαλείς. Η τεταμένη ή απόμακρη σχέση με τη μητέρα ή και άλλα μέλη της οικογένειας είναι επίσης ένα κοινό θέμα της διελεύσεως του Κρόνου από τον 4ο ηλιακό οίκο.